μια ακόμα παραμυθένια Κυριακή πραγματοποίησε ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοζάνης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη στο χώρο του Δημοτικού Οδείου στην πόλη. Το πρωί της Κυριακής οι μικροί παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με όμορφες ιστορίες για τα μουσικά όργανα υπό το άκουσμα του βιολιού και του τρομπονιού, ενώ ο ηλιόλουστος καιρός έκανε αυτή την ημέρα ακόμα πιο όμορφη για μικρούς και μεγάλους. Δεύτερη παραμυθένια Κυριακή της φετινής χρονιάς και πάλι στο Οδείο, τόσο φιλόξενος χώρος και τόσο όμορφος. Σήμερα μέσα στον ήλιο επιτέλους είδαμε και λίγο ήλιο, σαν να καλωσορίζει την κυρία Τάσα το πάλι, που μας τιμάει σήμερα με μια ακόμη προσφορά προς το Σύλλογο. Η τωρινή της παράσταση θα είναι «Τα μουσικά όργανα διηγούνται ιστορίες». Τάσα το πάλι είναι καθηγήτρια στο Οδείο, μουσικός. Μαζί της θα είναι ο Στέφανος Γκλιάνας και ο Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος. Τους ευχαριστούμε θερμά και αυτούς. Και σταματάμε τώρα γιατί αρχίζουν οι διακοπές, τα μπάνια του λαού και θα συνεχίσουμε μετά το 15 Αυγούστου. Οι επόμενες τρεις Κυριακές θα γίνουν τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Θα ανακοινώσουμε και περιμένουμε πάλι τον κόσμο να έρθει σε αυτή την τόσο σπουδαία καλοκαιρινή δράση και για τη βιβλιοθήκη και για τους φίλους της βιβλιοθήκης και για όλη την πόλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και από μένα. Είμαι η Αναστασία Ιτοπάλη και μαζί με τον Στέφανο και τον Κωνσταντίνο θα προσπαθήσουμε να μπούμε στο μαγικό κόσμο της μουσικής και μέσα από τα όργανα να διηγηθούμε όλοι μαζί κάποιες ιστορίες. Ελπίζουμε να περάσουμε όμορφα με όλα τα παιδιά που ήρθαν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Και τι της λέει? Ω, της λέει. Δεύτερη μαλάκα πήρε πιο μεγάλο χειροκρότημα. Είναι πιο καλή από σένα. Και ξέρεις κάτι? Τους είπε όλους να χειροκροτήσουν πιο πολύ για να φανεί ότι είναι καλύτερη από σένα. Σε ζηλεύει. Λοιπόν, μόλις της τα είπε όλα αυτά το βιολί, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Πήγε λοιπόν σε μία αίθουσα του Οδείου, κλείστηκε μέσα και άρχισε να κλαίει.